Κύριε Στεφανόπουλε, θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σας εξηγήσω πώς έχει κατάσταση για τη Μονή μας. Ο διωγμός αυτός έχει ξεκινήσει από το 1974. Ο τότε γέροντας Αθανάσιος έκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου και την επικοινωνία με τους άλλους πατέρες, ότι μνημονεύανε έναν αιρετικό, ο οποίος συμπροσευχόταν με όλους. Και αυτό ήταν η αφορμή που έκοψε ο γέροντας. Βέβαια, τότε μας κλείσανε 6 μήνες μέσα στο μοναστήρι, δεν μπορούσαμε να βγούμε ούτε έξω από την πόρτα. Θέλανε, καθαιρέσανε τον γέροντα τον Αθανάσιο, τον φέρανε στην τάξη των λαϊκών μετά από 60 χρόνια μοναχών, και άλλους 3 πατέρες και θέλανε να τους πάρουν. Και σηκώθηκαν όλοι οι πατέρες και είπαν ότι το γέροντα δεν μπορείτε να το πάρετε, ή θα πάρετε όλους εμάς ή κανέναν. Και έμεινε εκεί το θέμα. Τελείωσε ο γέροντας Αθανάσιος, ήρθε ο γέροντας Ευθύμιος, τα ίδια και σε αυτόν. Καθαιρέσεις, αποσχηματισμούς, πράγμα που απαγορεύεται στη μοναχική ζωή, γιατί το αποσχηματισμός είναι σαν να πιάνεις έναν άνθρωπο να τον ξεβαφτίζεις. Λοιπόν, και αυτόν τον διώξαν, κοιμήθηκε και ο γέροντας και έγινε μετά οι πατέρες οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου, εξελέξανε εμένα. Ήτανε 40 για να ψηφίσουνε, οι 39 ήτανε υπέρ. Ένας ήμουν εγώ, ο οποίος δεν μπορούσα να ψηφίσω. Λοιπόν, έγινε αυτό. Από τότε είχαμε εντάχθηκε πιο πολύ ο διώμας, και ειδικά από τότε που ο Πατριάρχης, για να βάλει στην άκρη τη Μονή, έκανε μια άλλη αδελφότητα από 5 άτομα. Με τον σαν ηγούμενο, τον Πάτερ Χρυσόστομο, τον λεγόμενο Κατσουλιέρη. Όμως, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη, η χειροτονία του ήταν τελείως παράνομη. Γιατί οι διεθνείς συνθήκες που διέπουν το καθεστώς του Αγίου Όρου λένε ότι για να γίνει κάποιος ηγούμενος, ναι, δεν μπορεί ο Πατριάρχης ούτε κανένας επίσκοπος γειτονεύων να έχει διοικητική αρμοδιότητα μέσα στο μοναστήρι. Έχει μόνο η σύναξη της Μονής και κανένας άλλος. Μόνο σε μία περίπτωση, αν χρεωθεί το μοναστήρι και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τότε καλεί την Ιερά Κοινότητα πάλι η σύναξη της Μονής και συνεργάζονται για να βγάλουν τη Μονή από το χρέος. Και δεν έχει κανένας, ας πούμε, όπως είπα, διοικητική αυτή μέσα στο μοναστήρι. Μετά, όταν εξέλεξαν τον Πάτερ Χρυσόστομο, όπως σας είπα, λέει ο καταστατικός χάρτης, άρθρο 111, ότι για να γίνει κάποιος ηγούμενος σε μια γεωργική μονή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον να είναι πάνω από 40 χρονών, να έχει 10 χρόνια στο μοναστήρι, αν είναι λοιπόν από την ημέρα της κουράς του, και να διακρίνεται για πολλά πράγματα που γράφει μέσα και ο εσωτερικός κανονισμός της Μονής και ο καταστατικός χάρτης του Αγίου Όρους. Ο Πάτερ Χρυσόστομος που τον εξέλιξε ο Πατριάρχης, ναι, και το κυριότερο, να έχει γίνει μοναχός στη Μονή. Αυτός δεν είχε γίνει στη Μονή μοναχός, είχε γίνει στην Ελασσόνα. Και ούτε εδώ δεν έχουν πατήσει ούτε ένα λεπτό. Ούτε ο Πάτερ Χρυσόστομος, ούτε η μετέπειτα. Για να ψηφίσουν, λέει, οι μοναχοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να είναι κουρά της Μονής και να έχουν 6 χρόνια ανελιπώς στο μοναστήρι από την ημέρα της κουράς τους. Ούτε αυτό έγινε. Και εκεί παρανομία. Για να βγει η σύναξη της Μονής, πρέπει
να υπάρχουν, να έχει ας πούμε τουλάχιστον παλιά έλεγε 6 χρόνια να είναι αυτό για να μπει, προϊστάμενος κάποιος μοναχός ή επίτροπος ή αυτό. Ούτε αυτό. Για να εκλέξουν την ηγεσία της μονής θα πρέπει να υπάρχει αδελφότητα. Εκεί ούτε αδελφότητα υπήρχε. Άρα όλα όσα έχουν κάνει είναι παράνομα. Και από τη στιγμή που αναλάβανε, συνέχεια διόμως. Κόψαν τα τηλέφωνα, κόψαν το ρεύμα έξω σε ένα κτήμα που έχουμε στην Ιερισσό. Μας πήραν το τραχτέρ, γεμάτο πόρτες και παράθυρα που είχαμε για να φτιάξουμε το κονάκι στις καριές. Έκαναν τόσα πολλά που είναι, ας πούμε, ολόκληρη ιστορία για να σας τα πω. Ό,τι γίνεται, εμείς είμαστε παράνομοι. Έχουμε, ας πούμε, αυτοκίνητα, είναι δικά μας, λένε. Γιατί εμείς είμαστε νόμιμοι. Και εμείς 100 τόσα άτομα είμαστε οι άνομοι, οι παράνομοι, αυτοί που δεν κρατάμε τίποτα. Και συνέχεια διόμο. Μόλις πάμε να κινηθούμε, η αστυνομία μπροστά. Πού πάτε, δεν πρέπει να κυκλοφορείτε, είσαστε παράνομοι, δεν είστε στη μοναχή, δεν είστε αυτό, δεν είστε εκείνο. Και βγαίνουν συνέχεια οι κατσουλιέρδες και λένε ότι δεν διώκονται για θέματα πίστεως, αλλά και εδώ ψέλλονται, όπως συνέχεια λένε ψέματα. Γιατί ο ίδιος ο Πατριάρχης εκεί που μας καταδίκασε λέει ότι μας καταδικάζει γιατί δεν τον μνημονεύουμε και γιατί δεν επικοινωνούμε με τους άλλους. Και εδώ ψέμα. Πόσα ψέματα να σας πω που έχουν πει ότι κρύβαμε εδώ τον παπά, τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Ψέματα, τον βρήκανε στην Αθήνα. Πόσα κάθε λίγο ότι κλέβουμε τα κοιμήλια, ότι κάνουμε λαθρεμπόριο, ότι... Τι να σας πω, δηλαδή είναι πολύ ώρες ολόκληρες για να κάτσουν αυτά. Και τελευταία, πάμε ας πούμε να κουβαλήσουμε τα τρόφιμα για να ζήσουν τα γεροντάκια που έχουμε εδώ πέρα και εκεί έχουμε πρόβλημα. Ενώ στο Καραούλι, το παλιό, αυτό ήταν ότι υπήρχε αστυνομία, υπάρχει αστυνομικός της κοινότητας, ο Σερδάρης, ο λεγόμενος, ο οποίος μας ήταν νόμιμο, δηλαδή μπορούσαμε να περάσουμε, απλώς έπρεπε να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία, να είναι εκεί να κάνει έλεγχο, να μην βγάζουμε πράγματα, τίποτα από το Άγιο Όρος. Λοιπόν, αυτό το καταρρίξανε τώρα και παρόλο ότι πληρώνονται και ο αστυνομικός και ο Σερδάρης, φέρνουν και άλλους αστυνομικούς κάθε λίγο. Πρόσφατα φέρανε 3 αστυνομικούς για να μας εμποδίζουν, να είναι εκεί λέει επί 24 ώρου βάσεως για να μην περνάμε εμείς και κάνουμε ελεύθερο εμπόριο. Δηλαδή κάνουμε ελεύθερο εμπόριο με τις πατάτες που παίρνουμε μέσα και με τα κρεμμύδια, με τα σκόρδα, με τα αυτά. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι να μας αναγκάσουν να μην έχουμε τίποτα για να αναγκαστούμε να φύγουμε. Αλλά αυτό ας μην το περιμένουν. Γιατί δεν πρόκειται με τη βοήθεια του Θεού να φύγουμε από εδώ. Εδώ είναι η πνευματική μας πατρίδα, εδώ γεννηθήκαμε πνευματικά και εδώ θα πεθάνουμε. Τα άλλα συνεχίζονται συνέχεια. Πότε θα σας διώξουμε, πότε θα σας εξορίσουμε, πότε τούτο, πότε εκείνο, πότε το άλλο. Αλλά εμάς η ελπίδα μας είναι στην Κυρία Θεοτόκο και δεν φοβούμεθα από αυτά, μόνο κοιτάμε να τα έχουμε καλά με το Θεό.
Κύριε Στεφανόπουλε, πώς σε καταβιώνουμε εδώ? Το πρώτο με τη χάρη της κυρίας Σετόκ. Αλλά εάν το πάρουμε ανθρώπινα, μας έχουν στερήσει τα πάντα. Πάμε από εδώ στο Καραούλι. Εκεί περνάμε τα τρόφιμα και πολλές φορές τα κουβαλάμε στην πλάτη για να τα ανεβάσουμε επάνω στο δικό μας το όχημα. Όπως βλέπετε, δεν είναι ένα απλό, ας πούμε, ότι μας εμποδίζουν να κάνουμε κάποιες δουλειές. Εμποδίζουν ακόμη και για το τρόφιμα. Δηλαδή, εμείς σαν άνθρωποι δεν έχουμε ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε μπορούμε να ζήσουμε, επειδή το θέλουν οι κατσουλιέρδες, δύο άτομα δηλαδή. Και το οποίο εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο και ζούμε μόνο με την αγάπη της Παναγίας και με την αγάπη των αδελφών χριστιανών που μας βοηθάνε όσο μπορούν, άλλο σε χρήματα, άλλο σε τρόφιμα, και όλα αυτά είμαστε αναγκασμένοι να τα κουβαλάμε από εκεί πέρα, άλλοτε στην πλάτη, άλλοτε με αυτοκίνητο, και ο οποίος όταν μας παίρνουν είδηση θα πρέπει να πηγαίνουμε χωρίς να μας βλέπουν αυτοί και να μην δημιουργείται πρόβλημα κάθε λίγο και λιγάκι. Ο διωμός είναι, τι να σας πω, πρωτοχριστιανικός. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, και ειδικά στο Άγιο Όρος και ειδικά σε αυτά τα χρόνια που λένε ότι υπάρχει ελευθερία και υπάρχει ελευθερία και υπάρχει ελευθερία. Δυστυχώς ελευθερία υπάρχει μόνο για τους φίλους τους, μόνο για τους δικούς τους ανθρώπους. Όποιοι έχουν το στένος να πάνε αντίθετα από αυτά που λέει ο Πετριάρχης και η κοινοτική, είναι εχθρός πρέον και πρέπει να διώκεται από το Άγιο Όρος. Αλλά εμείς, σας είπα, εδώ γεννηθήκαμε πνευματικά, εδώ θα πεθάνουμε. Δεν έχουμε, ας τα κόψουνε όλα, αφού θέλουν οι αδελφοί να τα κόψουνε. Εμείς θα ζούμε όπως ο Θεός έζησε τους Εβραίους 40 χρόνια στην έρημο, θα μας ζήσει και εμάς. Δεν θα μας αφήσει, κυρία Θεοτόπου, γιατί αυτό που θέλουμε είναι το θέμα της πίστεως. Δεν κάναμε κάτι για να έχουν δικαίωμα να μας διώξουν. Εμείς θα μείνουμε εδώ με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, το ότι είναι δύσκολα, αυτό δεν μας πτωεί. Όσο δύσκολα και να είναι, θα προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε πέρα με τη βοήθεια του Θεού. Και τα βγάζουμε μέχρι ώρας, όπως βλέπετε. Βέβαια, πολλές στερήσεις, πολλές οι ανάγκες, ακόμα ούτε γιατρούς μπορούμε να πάρουμε ούτε τίποτα. Θα πρέπει να περνάνε όλα από έλεγχο. Και έτσι συνεχίζουμε το δρόμο αυτό, ο οποίος είναι δρόμος. Ναι, μεν σκληρός και ανηφορικός, αλλά μας βγάζει στη Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε Στεφανόπουλε, ο διωμός έχει αρχίσει από το 1974. Και όπως σας είπα, καθαρέσανε τον Γέροντα Αθανάσιο και τρεις μοναχούς, τον Πάτερ Εφραίμ, τον Πάτερ Χαρίτονα και τον Πάτερ Κυριακό, τους φέρανε στην τάξη των λαϊκών. Τότε μας είχαν κλείσει 6 μήνες μέσα στο μοναστήρι, δεν μπορούσαμε ούτε έξω από το μοναστήρι να βγούμε. Ο διωμός είναι από το 1974 και από τότε αναγκάστηκε ο Γέροντας και ύψωσε τη σημαία και είπε «Η Ορθοδοξία έχει θάνατος».
Κύριε Στεφανόπουλε, παλαιότερα υπήρχε ένας κύριος Λαμψίδης και είχε με έναν στρατηγό συνομιλίες που είχε επαφές με το Πατριαρχείο και προσπαθούσε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει, ας πούμε, γιατί θέλουμε, είναι θέματα πίστεως. Εάν θέλουνε και όποιος θέλει, εμείς είμαστε ανοιχτοί και τώρα ακόμα, όποτε θέλουνε να βγούμε δημοσίως, να πούμε αυτά τα οποία κάνουμε και γιατί τα κάναμε και για ποιο λόγο. Και αν είμαστε σε αυτά που αφήνουν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί οι πατέρες μας λένε ότι όταν κάποιος επίσκοπος ή πατριάρχης ή μητροπολίτης ή κηρύττει αίρεση, είμαστε υποχρεωμένοι να κόβουμε το μνημόσυνο του. Αυτό κάναμε και συνεχίζουμε. Εάν θέλει το Πατριαρχείο και θέλει να υπάρχει διάλογος, ορίστε, εμείς προσπαθήσαμε πολλές φορές, αλλά μας θέλουν μόνο να πούμε εσύ Κύριε, τίποτα άλλο. Θέλει να πάμε να λέμε ναι, 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 όχι. Εμείς έχουμε να μάθει να λέμε όχι εκεί που προδίδεται η πίστη μας και, και η πατρίδα μας. Κύριε Στεφανόπουλε, εμείς το μήνυμα που στέλνουμε και που θα στείλουμε και που θα παραμένει όσο έχουμε ζωή είναι ότι δεν υπάρχει συγκατάβαση στα ζητήματα της πίστεως. Δεν θα υποχωρήσουμε στο θέμα της πίστεως. Θέλουμε να υπάρχει δικαία μεταχείριση από τον καινούργιο διοικητή και να δει ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι και ότι έχουμε και εμείς δικαιώματα και θα προσφύγουμε όπου μπορούμε περισσότερο για να δικαιωθούμε. Γιατί μας λένε εφόσον τα δικαστήρια βγάλανε αυτές τις αποφάσεις υποχρεωμένοι να τις δεχτείτε. Εάν τα δικαστήρια είχαν γίνει σύμφωνα με τον νόμο του Αγίου Όρους και μας καταδικάζανε για κάτι που είχαμε κάνει, οπωσδήποτε και θα υπακούμε. Όταν όμως είναι για θέματα πίστεως και μας λένε ότι θα μνημονεύετε τον Πατριάρχη, όχι. Ερετικούς δεν μπορούμε να μνημονεύσουμε, ούτε να τους δεχτούμε στο μοναστήρι. Ούτε να κάνουμε κάτι μαζί για να φαίνεται ότι υπάρχει ενότητα. Όχι. Αυτή δεν είναι ενότητα. Αυτή είναι ο διχασμός το οποίο φέρουν αυτοί όταν συμπροσεύχονται. Πώς θα πάω εγώ να εμπιστευτώ, ας πούμε, την ψυχή μου, ας πούμε, στον Πατριάρχη, ο οποίος πριν από μέρες είχε συμπροσευχή με γυναίκες ιερείς και δεσποτίνες, με μουσουλμάνους, με καθολικούς, με προτεστάντες, με αλλοθρήσκους και όλοι αυτοί είναι αδέρφια του Πατριάρχου. Για μας όμως όλοι αυτοί είναι εχθροί του Θεού, εχθροί της Παναγίας μας, όπως η ίδια το είπε όταν είχε έρθει ο Βέκος Άγιος, ότι έρχονται οι εχθροί εμού και του Υιού μου. Άρα λοιπόν η στάση δική μας είναι η ίδια, ουδεμία συγκατάβασης ίστα της πίστεως.
ότι θα θέλαμε να του πούμε ότι κοίτα Πατριάρχη, κύριε Βαρθολομέ, δεν ξέρω πώς να τον αποκαλέσω. Σφάλεται και σφάλεται πάρα πολύ στα θέματα της πίστης. Αυτά τα οποία έχουν δογματίσει οι Άγιοι Πατέρες και οι Άγιοι Απόστολοι τα έχετε χαλάσει όλα. Εάν επιστρέψετε και επαναφέρετε την Εκκλησία εκεί που ήταν πριν το 24, εάν δηλώσετε ότι δεν είσαστε στη Μασονία, εάν σταματήσετε όλες τις συμπροσευχές αυτές και γίνετε Ορθόδοξος, δεν έχουμε κανένα κόλλημα να έρθουμε να σας φυρίσουμε και τα πόδια που λέει ο λόγος. Αν όμως παραμείνετε σε αυτά και συνεχίσετε να χωρίζετε τον κόσμο και να προβάλλετε την αίρεση αυτή του διαβόλου ότι είναι ας πούμε του Θεού και της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε πολύ μακριά σας και θα σας έχουμε ως αιρετικό και θα σας έχουμε όπως περάσανε πολλοί αιρετικοί από τον Πατριαρχικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης και στο τέλος αναθεματιστήκανε και αφοριστήκανε. Έτσι τα πάθετε κι εσείς αν δεν μετανοήσετε. Καταρχήν θα τους λέγαμε ότι δεν αξίζουν να είναι σε αυτή τη θέση, διότι γράφει ο 15ος κανόνας της 1ης και 2ης Συνόδου ότι όταν κηρύττουν αίρεση, γεννήτη, κεφαλή όπως κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να χωριζόμαστε, να φεύγουμε από τους ψευδεπισκόπους αυτούς. Εγώ η ευχή μου θα έλεγα να επαναστρέψουν, να γυρίσουν εκεί στα έθη και στα έθιμα τα δικά μας, στα ήθη και στα έθιμα τα δικά μας και να αποκηρύξουν την αίρεση του οικουμενισμού και να διορθωθούν για να έχουν κάποια ελπίδα σωτηρίας. Γιατί όλα αυτά, την προδοσία την οποία κάνουν σήμερα, όλοι συμπροσεύχονται μαζί. Κανένας δεν έχει το θάρρος να πει στον Πατριάρχη ότι σφάλισε, ότι βαδίζει δρόμο λάθος, ότι είσαι αιρετικός. Δεν έχουν κανένας το στένο να το πούνε. Όλοι αμήν. Έχουν γίνει όλοι αμιτζίδες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαμαρτυρία. Και όλο αυτό είναι το σύστημα της πλάνης αυτής του Αντιχρίστου για να φαίνεται ότι όλα είναι καλά. Όμως δεν είναι τίποτα καλά. Βλέπετε πόσα γίνονται και δεν υπάρχει φωνή διαμαρτυρίας πουθενά, ούτε για τα εμβόλια, ούτε για τα τσιπαρίσματα, ούτε για τις κάρτες, ούτε για τα αυτά, ούτε για την ελευθερία την οποία στερούν στους ανθρώπους όλα αυτά τα πράγματα, δεν μιλάει κανένας. Άραγε δεν έχουμε καμιά δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους. Θα έλεγα βέβαια σε όλους τους χριστιανούς που μας ακούνε ότι εμείς τους ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές, αλλά με την έννοια, όχι γιορτές αυτές που θέσπισε η Μασονία, αλλά γιορτές αυτές τις οποίες θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες. Και εκεί παραμένουμε. Θα ήθελα να τους πω, κύριε Στεφανόπουλε, ότι ο δρόμος τους είναι δρόμος
λάθος, είναι δρόμος αιρετικός. Δεν πρέπει να ακολουθούν αυτό το δρόμο. Και όσοι υποτάσσονται σε αυτούς τους, ας πούμε, δεσποτάδες του νυν καιρού, θα πρέπει πρώτα να εξετάζουν το πιστεύω τους και μετά να υποτάσσονται. Γιατί δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτούς τους ανθρώπους, το τύπος Βαρθολομαίου, τύπος Ελπιδοφόρου, τύπος Ιερονύμου και των λοιπών. Γιατί, τα είδατε τι γίνεται. Είδατε τον κύριο Ελπιδοφόρο να έρχεται να βαπτίζει παιδιά δύο ανδρών. Και αυτά να μας λέει ότι μια ευσεβής οικογένεια, δηλαδή αλλάξαμε τα πάντα. Δηλαδή τι περιμένουμε, οι χριστιανοί τι περιμένουν από αυτούς τους ανθρώπους να δουν. Δεν τα βλέπουν καθημερινώς, δεν ακούνε τι γίνεται. Η ευχή μου και η αυτή μου στους χριστιανούς είναι, εάν μεν ποιμένες οι οποίοι, στους οποίους ανήκουν, ορθοτομούν κατά πάντα το λόγο της αληθείας, είναι υποχρεωμένοι να υπακούν. Όταν όμως γίνεται αυτό που γίνεται και ακολουθούν άλλους δρόμους, δεν έχουν καμία υποχρέωση να υπακούν. Όχι μόνο δεν έχουν υποχρέωση, αλλά και οι κανόνες των Αγίων Πατέρων τους δικαιολογούν και λένε ότι όταν βλέπετε και κηρύττουν αίρεση, γυμνή την κεφαλή, φύγετε από τον ψευδεπισκόπον αυτόν. Αυτό λοιπόν λέμε και εμείς στους αδελφούς μας, σε όλο τον κόσμο όπου μας ακούνε. Καμία επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προδίδουν την πίστη μας. Όλα αυτά θα έρθουν γιατί φύγαμε από το Θεό. Θα έρθουν οι πείνες, θα έρθουν οι διωμοί, θα έρθουν όλα αυτά. Μετά βλέπουμε τις κυβερνήσεις να τα κάνουν όλα αυτά. Μας λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι θα έρθει καιρός που θα σας δώσουν έναν αριθμό. Όποιος δεν έχει αυτόν τον αριθμό, δεν θα μπορεί ούτε να αγοράσει, ούτε να πουλήσει, ούτε να πιάσει δουλειά, ούτε τίποτα. Ο δε Άγιος Ανδρέας, Επίσκοπος Κεσαρίας, λέει ότι θα σας δώσουν μία πλάκα εν τριβή, δηλαδή μία πλάκα καθημερινής χρήσεως. Και όποιος και πάνω στην πλάκα αυτή θα είναι γραμμένο το όνομα του Αντιχρίστου. Όποιος δεν έχει αυτή την πλάκα δεν θα μπορεί να αγοράσει, ούτε να πουλήσει, ούτε να κάνει κάποια συναλλαγή. Το βλέπουμε αυτό σήμερα. Γίνεται με το FME, γίνεται με το AMCA, γίνεται τώρα με τις νέες ταυτότητες. Όλα αυτά για να συνηθίσουν τον κόσμο σε ένα νούμερο. Ποιο, το νούμερο του Αντιχρίστου, που δεν, αν δεν έχουμε αυτό το πράγμα, το νούμερο δηλαδή, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το βλέπουμε σήμερα λοιπόν. Εσείς είδατε τους γιατρούς που δεν συμφωνήσανε στο εμβόλιο, ότι τους βγάλανε από τη δουλειά τους και οι άνθρωποι ζούνε, πώς ζούνε ακόμη. Και όλοι όσοι έχουν το σθένος να πούνε όχι, θα πηγαίνεις, ας πούμε, να βγάλεις μια άδεια, θα σου λένε έχεις αυτό το νούμερο, όχι, δεν μπορούμε να σου βγάλουμε. Έχεις αυτό το νούμερο για να πας σε τράπεζες, όχι. Έχεις αυτό το νούμερο για να πάρεις αυτοκίνητο, όχι. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όλα αυτά γίνονται σιγά σιγά για να συνηθίσει
ο άνθρωπος σε αυτές τις στερήσεις. Δηλαδή, δεν θα μπορείς τίποτα να κάνεις. Οπότε θα είσαι αναγκασμένος ή να υποχωρήσεις, πράγμα που δεν το εύχομαι σε κανένα, γιατί είναι η άρνηση του Δεσπότου Χριστού και της Κυρίας του τόπου, ή να σηκωθεί να πας στα βουνά. Εμείς λέμε να κρατήσετε την πίστη σας. Σωστή. Μην πάρετε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε εμβόλια, ούτε άμκα, ούτε αφημί, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Για να μπορέσετε να είσαστε κοντά στο Δεσπότη Χριστό. Γιατί όποιος το αρνηθεί, όπως το λέει και στο Ευαγγέλιο, όσοι αρνήσετε με εύρωστα των ανθρώπων, αρνήσαμε αυτόν καγό εύρωστα του Πατρός μου του εν ουρανής. Όποιος δε με ομολογήσει, και ποια είναι η ομολογία, στην προκειμένη περίπτωση, δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά. Γιατί μου στερούν την ελευθερία. Μου στερούν το ότι είμαι άνθρωπος με, πώς το λένε, που είναι ο άνθρωπος μόνος του, αυτεξούσιος, δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνει διαφορετικά. Αυτοί θέλουν να μας κάνουν νούμερα, δηλαδή να μας πάρουν αυτή την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός και να μας δώσουν ένα νούμερο. Όχι, το αρνούμεθα και δεν πρόκειται να πάρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Και έτσι πρέπει να κάνουν όλοι οι χριστιανοί, για να μπορέσουμε να υπάρχει μία αντίσταση σε όλο αυτό του Αντιχρίστου. Όλα αυτά, κύριε Στεφανόπουλε, θα έρθουν γιατί φύγαμε από το Θεό. Δεν μας ξεφεύγει το γεγονός ότι ο Θεός ετιμώρησε 5 πόλεις, τις έκαψε με φωτιά, γιατί ήταν όλοι ανήθικοι. Όταν εμείς ανεχόμεθα μέσα στην Βουλή των Αγίων, και μπαίνουν άνθρωποι τέτοιοι, όταν ανεχόμεθα να αλλάζουν τα ήθη και τα έθιμα στα σχολεία και αντί να διδάξουν τα παιδιά πώς πρέπει να είναι η πίστη μας, πώς πρέπει να είμαστε σαν Έλληνες, θέλουν να τους διδάξουν τι λέει την σεξουαλικότητα. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν. Λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, τι περιμένουμε από εκεί και πέρα, ότι θα έχουμε καλό? Όχι. Δεν το λέει ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο? Εγερθήσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Και έσονται λοιμοί και σεισμοί και καταποντισμοί κατά τόπους. Ταύτα δε πάντα αρχαίο δίνω. Μας προειδοποίησε ο Θεός. Είδατε τι έγινε στη Λάρισα. Είδατε τι έγινε στην Καρδίτσα. Είδατε τι έγινε στον Βόλο. Όλα αυτά είναι μια καμπάνα δυνατή που μας λέει ο Κύριος. Μετανοήστε. Μην νομίζετε, όπως είπε στο Ευαγγέλιο, νομίζετε, λέει, ότι αυτοί που έπεσε ο πύργος και τους πλάκωσε, ότι ήταν οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι του κόσμου. Όχι. Εάν δε μη μετανοήσετε, πάντες ομοίως απολύστε. Όταν βλέπουμε αυτά που βλέπουμε στους δρόμους, όταν περπατάς και δεν γνωρίζεις τις γυναίκες από τους άνδρες, όταν υπάρχει αυτή η ελευθερία να συζούν γυναίκες με γυναίκες ή άνδρες με άνδρες, όταν αυτή η, πώς να τους ονομάσω, οι ανώμαλοι έχουν δικαίωμα να
υιοθετούν παιδιά, τι θα βγουν αυτά τα παιδιά? Δηλαδή θα μιμηθούν την ανηθικότητα αυστηνών? Όταν δεν μιλάει κανένας, και πάλι λέω και το είπα, πού είναι η Εκκλησία σε αυτές τις περιπτώσεις? Πού είναι να ξεσηκωθεί σαν ένας άνθρωπος και να πει stop, μέχρι εδώ δεν επιτρέπεται πιο πέρα? Αλλά δεν μιλάει κανένας. Γιατί? Γιατί έχουν τις απολαβές τους, έχουν τις αναπαύσεις τους, έχουν τις θέσεις τους, την τσέπη τους και δεν τους νοιάζει για τίποτα άλλο. Εάν δεν επιστρέψουμε και αν δεν μετανοήσουμε όπως μετανοήσανε οι Νινεβίτες και ο Θεός παρέτεινε τον χρόνο της καταστροφής από 3 μέρες που είχε πει στον προφήτη Ιωνά, έκανε μετά από 120 χρόνια τιμώρησε την Νινεβή, έτσι και τώρα ο Θεός έκανε την αρχή, μας έδειξε πως είναι η οργή Του. Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα έρθουν σε λίγο. Θα δούμε πολλά πράγματα, θα δούμε σεισμούς, θα δούμε καταποντισμούς, θα δούμε φωτιές, θα δούμε τα πάντα. Γιατί μας προειδοποιεί ο Θεός έστω και με αυτόν τον τρόπο ότι πρέπει να μετανοήσετε. Εάν δεν μετανοήσετε, πάντες ομοίως απολύστε. Και από το κακό θα πηγαίνουμε στο χειρότερο. Όταν πέρυσι, για να κάνουν οι Εβραίοι αυτό που ήθελαν, δηλαδή το Πάσχα τους, και κάνανε Πάσχα η Ορθόδοξη τρίτη ημέρα που απαγορεύεται, πού ήταν οι δεσποτάδες? Όταν απαγορεύανε ακόμα και τα μεγάφωνα για να μην ακούν οι άνθρωποι, πού ήταν ο κόσμος, πού ήταν η Εκκλησία, πού ήταν οι δεσποτάδες να πούνε όχι εδώ? Μάλιστα, όποιος είχε την τόλμη να κάνει κάτι διαφορετικό, τον διώκανε. Λοιπόν, εκείνο που είναι να κάνουμε είναι, πριν είναι αργά, να μετανοήσουμε. Και πριν επέμβει ο Θεός, να προφθάσουμε εμείς με τη μετάνοια, για να αλλάξει ο Θεός τη γνώμη Του. Αλλιώς, θα είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε την τιμωρία για την αποστασία μας. Ο Θεός να μας βάλει μετάνοια, να μας δώσει επιστροφή για να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι ελεύθεροι και όχι σαν άνθρωποι υποτεταγμένοι στη δικτατορία του Αντιχρίστου. Όπως σας είπα, κύριε Στεφανόπουλε, αυτά είναι τα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων για να αριθμοποιήσουν όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γράφει στην Αποκάλυψη: όποιος δεν έχει αυτά δεν θα μπορεί να ζήσει, και μας προτρέπει να είμαστε μακριά από αυτά, γιατί όποιος θα πάρει αυτά τις ταυτότητες και αυτά και που θα έχουν πάνω τα νούμερα του Αντιχρίστου, το νούμερο του Αντιχρίστου, μας λέει δεν υπάρχει σωτηρία, υπάρχει απώλεια εις τον αιώνα. Εμείς λοιπόν, για να κρατήσουμε αυτό και να είμαστε κοντά στο Θεό, δεν θα πρέπει να δεχθούμε τίποτα από όλα αυτά. Ειδικά πράγματα που μας προτείνουν ότι τάχα θα είναι καλύτερη η ζωή μας, θα είναι πιο εύκολη, θα είναι πιο πλούσια, δυστυχώς είναι όλα μια απάτη. Δεν πρέπει κανένας από τους χριστιανούς να πάρει τέτοια πράγματα. Να υπάρχει άρνηση, παντελή άρνηση από όλο τον κόσμο και από όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς πρώτα, γιατί η Ελλάδα μας, ενώ καυχόμεθα ότι είμαστε ορθόδοξοι, δυστυχώς είμαστε και εμείς
γίναμε σαν το κάρο του Αντιχρίστου. Δηλαδή ακολουθάμε και εμείς πιστά. Ενώ πολλοί λέγανε πριν, δεν θα πάρω τούτο, δεν θα πάρω εκείνο, δεν θα πάρω το άλλο. Αχ, μετά αρχίζουνε. Αχ, πώς θα ζήσω, πώς θα ζήσει η γυναίκα μου, πώς θα ζήσουν τα παιδιά μου, πώς θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Και ξεχνάμε το Θεό. Ο Θεός λέει, γίνεστε μέχρι θανάτου, υπήκοοι μέχρι θανάτου στο Θεό και ο Θεός θα πολεμήσει υπέρ ημών. Θα αφήσει και για μας ο Θεός κάτι. Εκείνο που είμαστε εμείς που πρέπει να κάνουμε, δεν δεχόμαστε να γίνουμε αρθιμοί, αντί για άνθρωποι ελεύθεροι όπως μας έκανε ο Θεός. Δεν δεχόμαστε να αλλάξουμε την πίστη μας. Δεν δεχόμαστε να πάρουμε ταυτότητες οι οποίες έχουν πάνω, όπως ακούσαμε, το νούμερο του Αντιχρίστου. Θα έχουν δύο τσιπάκια, λέει, δεν έφτανε το ένα. Λοιπόν, εμείς όλα αυτά τα αρνούμεθα. Και όχι μόνο τα αρνούμεθα, αλλά προτρέπουμε όλους τους χριστιανούς να μην πάρει κανένας. Εκείνο που θα πω εγώ προς όλους τους αδελφούς, προς όλους τους χριστιανούς, να μην, και ειδικότερα στους επισκόπους, που λένε ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, ας προσέξουν, γιατί έτσι λέγανε και οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς. Εμείς το Μωυσή είδαμε, ο Μωυσής μας δίδαξε. Και ήρθε η ώρα όμως, χάσανε το λαό, χάσανε τις προφητείες, χάσανε τα βασίλεια, χάσανε τα πάντα. Έτσι λέμε και εμείς προς τον ελληνικό λαό, προς όλους τους αδελφούς τους Ορθοδόξους. Κρατήστε την πίστη σας. Μην παρεκκλίνετε στο παραμικρό. Μην ακούτε τον Αντίχριστο, ο οποίος θα είναι πρόσκυρος. Η βασιλεία του θα είναι 7 χρόνια. Τα 3,5 θα είναι κάπως, ας πούμε, προετοιμασία. Τα άλλα 3,5 θα είναι ο διωμός και το σφράγισμα. Λοιπόν, όποιος παίρνει αυτά τα νούμερα, ταυτότητες και όλα αυτά που δίνουν οι αντίχριστοι, είναι σαν να αρνείται το Δεσπότη Χριστό. Λοιπόν, εμείς να μείνουμε με τον Χριστό. Και όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Όλα αυτά δεν μπορεί να σας τα πάρει κανένας, εκτός αν τα δώσετε μόνοι σας. Και αυτό κάνουν τώρα οι αδελφοί, πάνε μόνοι τους. Δεν αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αναλαμβάνουν οι γιατροί που κάνουν τα εμβόλια, δεν αναλαμβάνει το κράτος, αλλά πηγαίνεις μόνος σου και βγάζεις ένα χαρτί και λες ότι εγώ θέλω αυτό το πράγμα. Άρα αρνείσαι τον Χριστό μόνος σου, το οποίο θα σε αρνηθεί και αυτός εν ημέρα Κρίσεως. Εύχομαι λοιπόν να μην βρεθεί κανένας αρνητής του Χριστού μας, αλλά να μείνουμε σταθεροί, γιατί μόνο εκεί υπάρχει σωτηρία.